Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Πού πας ρε μεγάλε, έλα. Καλώς ήρθατε, έχουμε καιρό να εμφανιστούμε στο κανάλι μου στο YouTube, γιατί έχω κάνει ένα χειρουργείο όπως πολύ καλά γνωρίζετε και βρίσκομαι στην περίοδο της αποκατάστασης. Απολογούμε γι' αυτό, αλλά σύντομα θα είμαι έτοιμος να επιστρέψω full στις προπονήσεις, full στα βίντεο, με βασικό θέμα το Road to Tokyo 2020, όπου θα βλέπετε μέσα από τα δικά μου μάτια όλη μου την προσπάθεια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Σήμερα όμως βρισκόμαστε για έναν άλλο λόγο εδώ. Ο λόγος είναι ο εξής. Γιατί το παιδί σας, εάν είσαι γονιός, πρέπει να ξεκινήσει ενόργανη γυμναστική. Ή αν είσαι το παιδί, γιατί να πεις στους γονείς σου να ξεκινήσεις ενόργανη γυμναστική. Σας συστήνω τον Παναγιώτη τον Τελίδη. Παιδιά. Γεια. Πώς σε λένε? Παναγιώτη. Πώς, Παναγιώτης? Τελίδης. Πόσο χρονών είσαι? 10. Πού κάνεις γυμναστική? Στον Πανιόνιο. Μπράβο Παναγιώτη, και θέλω να μου πεις μερικές από τις επιτυχίες σου στην κατηγορία των πανπέδων που βρίσκεσαι. Έχω πάρει ένα χρυσό στον Ήπο, ένα χάλκινο σε αυτή την κατηγορία, ένα χάλκινο στο μονόζυγο, ένα σημαίνιο στο δίζυγο και αυτά. Και αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολλά ήδη για την ηλικία του. Είναι μία από τις ελπίδες μας για διάκριση στο μέλλον. Ο Παναγιώτης λοιπόν θα σας δείξει και θα μας δείξει σήμερα γιατί πρέπει να κάνεις ενόργανη γυμναστική. Το παιδί σας λοιπόν έχει πάρα πολλούς λόγους να ξεκινήσει ενόργανη γυμναστική. Κάποιοι από αυτούς είναι η πειθαρχία, η αυτοπεποίθηση, η ευγενής άμυλα, ο αυτοέλεγχος, η συγκέντρωση ή η αυτοσυγκέντρωση, ακόμη καλύτερα το ότι γίνεται ένας άνθρωπος που πατάει δυνατά στην κοινωνία. Λοιπόν, η ενόργανη γυμναστική είναι ένα άθλημα όπου έχει χιλιάδες ασκήσεις με τέτοιο τρόπο σε όλα τα όργανα, με τέτοιο τρόπο που το παιδί δεν βαριέται αυτό το άθλημα και ταυτόχρονα γυμνάζει όλες τις μυϊκές του ομάδες, αποκτώντας άριστη μυϊκή συναρμογή σε όλο του το σώμα. Θα μας δείξεις λοιπόν, Παναγιώτη, μερικούς από τους λόγους. Τι λες? Ναι. Θα κάνουμε και ένα challenge με τα ίδιό μας. Φυσικά. Και ποιος θα κερδίσει? Θα το δούμε αυτό. Όπα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσεις? Σε ένα όργανο για παράδειγμα. Μπορεί και σε όλα. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι γίνεται, γιατί αυτό λέγαμε για την αυτοπεποίθηση. Την είδατε την πρώτη του απάντηση. Πάμε λοιπόν να του δείξουμε. Πάμε. Πάμε. Ήρθε η ώρα να χάσει, Λευτέρη, εδώ, στο κανάλι σου. Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό άγχος με διακατέχει, γιατί στο τέλος του βίντεο θα κάνω και challenge και εγώ μαζί με τον Παναγιώτη και δεν το ξέρω το αποτέλεσμα. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά ένα παιδί της ενόργανης γυμναστικής έχει πολλές δυνατότητες και πολύ έλεγχο του σώματός του και δεν θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά δεν βρίσκομαι σε καλή φόρμα. Πάμε στην πρώτη άσκηση που θα μας δείξει ο Παναγιώτης. Έλα εδώ, Παναγιώτη. Ποια είναι η πρώτη άσκηση που θα δείξουμε? Παμπά. Όχι ρε. Κατακόρυφα θα δείξουμε. Α, δεν μου το έπρεπε. Δεν μου το έπρεπε. Δεν μου το είπατε ή δεν μου το είπες? Δεν μου το είπες. Είμαι ένας. Πόσο χρόνο είσαι? 10. Εγώ είμαι 11. Πάμε. Λοιπόν, κάνε κατακόρυφο. Κατακόρυφο και μείνε. Μπράβο. Μείνε. Λοιπόν. Εσείς λοιπόν σε ηλικία... Δεν ξέρω την ηλικία που βλέπεις εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό εδώ που κάνει αυτός εδώ ο άνθρωπος στην ηλικία των 10 χρονών. Εδώ και μισό λεπτό μιλάω και αυτός έχει μείνει στην κατακόρυφο σαν κολώνα. Πρώτος λόγος που πρέπει να κάνει το παιδί σε γυμναστική. Πέσε. Φτάνει. Τι θα γίνει? Πόση ώρα θα μείνεις? Τι ώρα? Άσκηση νούμερο 2 λοιπόν, κατακόρυφο, δυναμική στην κατακόρυφο. Δείτε εδώ έλεγχος. Δείτε εδώ έλεγχο που έχει το παιδί. Αυτό θέλει τρομερή μυϊκή συναρμογή και το έκανες εξαιρετικά, Παναγιώτη. Μπράβο. Μπράβο αγόρι μου, κατέβα. Μπράβο. Είμαι περήφανος για σένα. Το ξέρεις? Ναι, τώρα το ξέρω. Πού το ξέρεις? Μου το έπες. Φταρά μου, φταρά μου. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση που
κατακόρυφος πέσιμο και η δίσθηση δυναμική στην κατακόρυφη είναι μια άσκηση που σε όλες τις ηλικίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πετύχεις και ο Παναγιώτης είναι μόλις 10 χρόνων και την κάνει για πλάκα. Πάμε να δείξουμε την επόμενη άσκηση. Ναι. Πάμε. Επόμενη άσκηση λοιπόν είναι στο δίζυγο για να δείτε τι σημαίνει ισορροπία σε αυτή την ηλικία, δυναμική κατακόρυφος. Πάμε Παναγιώτη. Εκείμενε, μπράβο. Είσαι από τον αγγίζω στην πλάτη για την ασφάλεια. Για πάμε κατέβα, ωραίος. Μπράβο κουφταρά μου. Όπως βλέπετε, ο Παναγιώτης έχει απόλυτο έλεγχο του σώματός του και δύναμη πολύ μεγαλύτερη από το βάρος του και από αυτήν που έχετε οι περισσότεροι. Πάμε. Η επόμενη άσκηση, έχουμε φύγει από το τεχνικό κομμάτι, είναι μια άσκηση δύναμης που θα σας δείξει ο Παναγιώτης 10 βυθίσεις. Θα μπορούσε να κάνει και 30, πιστέψτε με, αλλά τώρα δεν θέλουμε να τον κουράσουμε. Θα κάνει 10 βυθίσεις να δείτε πόσο εύκολα τις κάνει. Πάμε Παναγιώτη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε κάτω. Όλα 5. Γιατί είσαι δυναμίτης. Τι είσαι? Δυναμίτης. Έτσι ρε παίχτη. Για πες μας Παναγιώτη πριν μπούμε στην επόμενη άσκηση. Σ' αρέσει η ενόργανη γυμναστική? Πολύ. Την αγαπάς την ενόργανη γυμναστική, είναι ένα ωραίο άθλημα? Πάρα πολύ, ναι. Έχεις φίλους? Έχω. Πώς σου λένε τους καλύτερους φίλους? Από την ενόργανη που είναι και οι καλύτεροι μου φίλοι είναι ο Αριστοτέλης, ο Αριστοτέλη. Γεια σου Μανώλη. Ο Άγγελος που έχει φύγει. Ο Άγγελος που έχει φύγει. Γεια σου Άγγελε. Από το σχολείο έχουμε φίλους? Έχουμε. Είσαι καλός μαθητής? Είμαι, ναι. Τι σημαίνει το είμαι, ναι? Είσαι καλός μαθητής ή δεν είσαι? Σ' αρέσει είμαι. Το διάβασμα? Ναι. Μπράβο αγόρι μου. Όπως βλέπετε η γυμναστική χτίζει σώμα και μυαλό. Νους υγιής εν σώμα τη γη. Σωστά? Ναι. Μπράβο παιχταρά μου. Τι άλλο, πες μου, πόσο χρόνο, γιατί ξεκίνησε η γυμναστική ρε παιδί μου? Τα έβλεπα έτσι, κάτι μπρατσαράδες, αυτά που έκαναν. Ναι. Ναι, στο μονόζυγο, κρίκο, στο πάντα. Τι ήθελες να κάνεις κι εσύ? Ναι. Νόμιζα στην αρχή όταν ήμουν μικρό, ναι, ότι θα ήταν εύκολα. Δηλαδή σε μια-δυο μέρες θα ξεκινούσα και θα τα έκανα όλα. Θα είχα μπράτσες σαν εσάς. Ναι. Όλους. Και τελικά έμαθα πως είναι και δύσκολη, αλλά και βοηθάει σε πολλά πράγματα. Μπράβο, παιχταρά μου. Και εγώ να ξέρεις ότι στην ηλικία σου έβλεπα το Δημοσθένη του Νταμπάκο και έλεγα ότι εγώ θα γίνω σαν κι αυτόν. Ε, δεν είναι. Πάμε να δείξουμε την επόμενη άσκηση. Mm-hmm. Πάμε. Φίλα. Ωραία. Έγκυσε. Για πάμε. Μία. Δύο. Έλξεις παιδιά, έλξεις. Εσείς πόσες έλξεις κάνετε? Τρεις. Τέσσερις. Αυστηρές έλξεις. 6, καλά μετράω? Ναι. 7. Πάμε. 8. 9. Πάμε. 10. Μην δάκα. Παιχταρά μου. Τι σας είναι? Τι σας είναι? Τι είσαι? Δυναμίτης. Ωραία φίλε. Πατάτα! Για να δω και εσένα. Κάνε, κάνε! Δώσε ρε! Δεν έχω! Κάνε μία έτσι! Λίπος είναι! Λίπος είναι! Τι λίπος να έχει αυτό το παιδί! Ε! Δείξε Κυριακούς! Σούξε! Δείτε εδώ κυρίες και κύριοι! Δείτε εδώ Κυριακούς! Τι είσαι? Δυναμίτης! Δυναμίτης! Η επόμενη άσκηση είναι οι λεγόμενες βαρκούλες, όπου είναι μια άσκηση βασική για την ενόργανη γυμναστική. Είναι μια βασική θέση για την κατακόρυφη, για τους κρίκους, για το έδαφος, για πάρα πολλές ασκήσεις. Πάμε να δούμε πόσο εύκολα την κάνει και πόσο καλά την κάνει λόγω της άριστης μυϊκής συναρμογής που έχει αυτό το παιδί. Πάμε. Κουράζεσαι? Όχι. Μπορείς να κάνεις πολλές? Ναι. Δεν χρειάζεται να μας το δείξει. Βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολο για τον Παναγιώτη. Δείξε μας και μερικές με την κοιλιά αντίστοιχα. Δείτε εδώ παιδιά. Μπράβο Παναγιώτη. Μπράβο. Ναι. Δείτε πόσο εύκολα κάνει μια τόσο δύσκολη άσκηση
Μπορώ να σας πω ότι για παράδειγμα, κάποτε όταν έκανα, ασχολιόμουν με το personal training και είχα κάποιους που δεν ήταν αθλητές ενός γυμναστικής και προσπαθούσα, ενώ ήταν δυνατοί, να τους μάθω βαρκούλες, δεν μπορούσαν να συντονίσουν αυτήν εδώ την κίνηση και την κάνανε ασυνάρτητα. Δηλαδή, σηκώνανε εδώ, κατεβάζανε κορμό, σηκώνανε ταυτόχρονα τα πόδια. Την κάνανε τελείως λάθος. Ο Παναγιώτης, όπως βλέπετε, ξέρει να ελέγξει απόλυτα το σώμα του με τέτοιο τρόπο και τέτοια αρμονία από τη ράχη μέχρι τα νύχια. Ε? Ναι. Γιατί, τι είσαι? Δυναμίτης. Δυναμίτης ρε, δυναμίτης είσαι. Και πριν πάμε λοιπόν στο challenge, θα σας δείξει ο Παναγιώτης και μια ακροβατική άσκηση, γιατί με τα δυναμικά στοιχεία, νομίζω με τις δυναμικές ασκήσεις, σας δείξαμε τι μπορεί να κάνει ένας αθλητής ενόργανης γυμναστικής σε ηλικία 10 χρονών. Πάμε να δούμε όμως και μια ακροβατική άσκηση. Πάμε Παναγιώτη. Τάρα μου. Το είδατε αυτό, το είδατε. Βάλτε το στο slow motion για να το ξαναδείτε. Τι είσαι? Δυναμίτης. Δυναμίτης. Έφτασε η ώρα του challenge και έχω βάλει κάποιες ασκήσεις οι οποίες είναι λίγο πιο κοντά και σε μένα λόγω του χειρουργείου μου. Η πρώτη άσκηση λοιπόν, το πρώτο challenge είναι κοιλιακούς, κράτημα στους κοιλιακούς για να δείξουμε ποιος είναι πιο δυνατός στην κοιλιά. Πάμε! Πάμε! Πάμε. Τι θα γίνει, πώς πάμε? Θα χάσεις. Θα χάσω λέει. Δεν κρατάω τίποτα. Έλα πέσε. Μεγάλε ρε. Δεν ξέρω γιατί με χαίρετησε ρε παιδιά, δεν το είχα προβλέψει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως αντίστοιχα με το βάρος του έχει την αντίστοιχη δύναμη σε σχέση βάρους δύναμης ο Παναγιώτης αντίστοιχη με μένα και αυτό τον καθιστά έναν ήδη πολύ δυνατό άνθρωπο. Μπορεί να κάνει σταυρό τώρα, αλλά αύριο θα μπορεί να κάνει. Αυτό είναι γεγονός. Με κέρδισε το πρώτο round, πάμε για το δεύτερο round. Πάμε. Πώς αντέξει μέχρι να πέσω. Έτσι, ε. Έτσι. Βασιλική, μπορείς να μετρήσεις τα μπιστολάκια που θα κάνουμε. Η επόμενη λοιπόν άσκηση στο challenge είναι μπιστολάκια στα πόδια. Βασιλά, έλα εδώ. Κριτής. Πραγματική κριτής, όχι βάση συναισθημάτων. Μπράβο για πριν. Θα είναι η Βασιλική Μιλούση. Πάμε. Πάμε. Δύο. Εσύ δίνεις το σου. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οκτώ. Εννέα. Δέκα. Έντεκα. Τα Παναγιώτη. Δώδεκα. Δεκατρία. Δεκατέσσερα. Πάμε. Ψάρετε το 15. Πάμε. 16. 17. 18. 19. 20. Όποιος καίγεται πέφτει να ξέρετε. 21. Πάμε Παναγιώτη. 22. 23. 24. Πάμε Παναγιώτη. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 33. Πιο ψηλά το πόδι Παναγιώτη. 34. 35. 36. Πιο χαμηλά. 37. Περιμένω. Πάμε. 37 είπα. 38. Κάει και το παιδί. Ρε μεγάλε, τι θα γίνει με σένα. Ήσουν όμως φοβερός, ε. Παναγία μου. Για να σε δω, περπατάς. Εντάξει, μπορεί να έχασες αυτό το γύρο. Μπόρεσα να κάνω κι άλλο, αλλά γλίστρησα. Τώρα. Τώρα θα τον νικήσω. Όπως και στο προηγούμενο. 6 hours later. Καλά πάμε ρε. Το έχουμε. Παναγιώτης εύκολος, ε. Εύκολος αντιπάλος όπως βλέπετε.
30 χρόνων μαντράχαλος. Κοιτάξτε τον, εγώ. Ξαπλά, ιου ιου, ασθενοφόρο. Μασέρ πίσω. Τι νοσοκόμα να κάνει μας. Και ο άλλος μιλάει στη μαμά του. Τελικά είσαι καλός, ε. Είμαι. Πάμε να κάνουμε κατακόρυφη στον τοίχο. Πάμε. Σήκωσα. Τράβα. Οπα. Γίνε λίγο το στήριγμά μου. Μάλιστα. Μετά το 1-1 μου είναι κατακόρυφη στον τοίχο με το ένα χέρι. Το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο, παιδιά, όπως έχετε καταλάβει. Θα κριθεί στον πόντο. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Τι λέει τρελά όγιο. Για κατέβα. Εγκίν. Δεν έχει σημασία. Καθόλου. Καθόλου. Προσπάθεια μετράει. Γιατί εμείς εδώ στη γυμναστική μαθαίνουμε να χάνουμε και μαθαίνουμε να κερδίζουμε. Και μέσα από τις ήττες μας γινόμαστε καλύτεροι, έτσι δεν είναι? Γιατί τι είμαστε? Δυναμίτες. Δυναμίτες. Λοιπόν, θα πάμε στο τέταρτο και τελευταίο challenge. Εγώ το γνωρίζω το αποτέλεσμα. Μπορεί να προηγούμε 2-1, αλλά και δεν θέλω να νομίζετε ότι έχει στηθεί κάτι, αλλά είναι κάτι που πρέπει να φανεί στην κάμερα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα κάνουμε το τελευταίο round, θα είναι challenge ευληγησίας. Εγώ σας ξαναλέω, το γνωρίζω το αποτέλεσμα. Εσείς δεν το γνωρίζετε. Πάμε. Εγώ θα σου ζητούσα να ξεκινήσεις πρώτο σπαγκάτι. Θα τον αντιμετωπίσω τώρα. Είσαι έτοιμος? Μείνε εκεί που είσαι. Έρχομαι. Περιμένω. Παναγιώτη, είσαι λίγο καλύτερος σε θέμα ευληγησίας. Μπορεί και εγώ στην ηλικία σου να έκανα έτσι. Μπορεί και όχι. Αλλά το μόνο σίγουρο... Τι άλλο να δείξεις, θα τρυπήσεις το έδαφος. Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-2. Και είναι 2-2 γιατί ο Παναγιώτης είναι πολύ καλός, έβαλα τα δυνατά μου και η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να κερδίσεις έναν... Πόσα κιλά είσαι? 30. Έναν άνθρωπο 30 κιλά που έχει δύναμη για περισσότερο από 30 κιλά. Εγώ είμαι 60 κιλά και... Ειδικά αυτή τη στιγμή η δύναμή μου δεν είναι περισσότερη από 60 κιλά και λόγω της κατάστασής μου, αλλά και να ήτανε, πάλι δεν ξέρω αν θα κέρδιζα, γιατί είναι αθλητής ενός όργανος γυμναστικής και είναι πάντοτε στις περισσότερες ασκήσεις δύναμης αλλά και μυϊκής συναρμογής, είναι πάντα ένας εισάξιος αντίπαλος ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που θέλουμε να ξεκινήσετε ενόργανη γυμναστική το παιδί σας ή να πείτε στους γονείς σας να σας ξεκινήσουν ενόργανη γυμναστική. Είναι ένα υπέροχο άθλημα, ένα άθλημα που μπορεί να σε μεταβιβάσει και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα στην πορεία θέλεις με απόλυτη επιτυχία. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να το απολαύσατε. Από τον Παναγιώτη ένα μήνυμα για τους φίλους σου, για το βίντεο, για το YouTube. Γεια σας, πρέπει να... Κάνετε ένα όργανο, είναι ωραίο. Ναι. Βοηθάει. Ναι. Και είναι τέλειο σαν άθλημα. Μπράβο ρε παιχταρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Θα λέμε σύντομα, την επόμενη φορά επανερχόμαστε με πολύ ωραία βίντεο. Για χαρά. Τι είσαι? Δυναμίτης. Κολλά 5. Πάμε.